Ο Ευγένι Πριγκόζιν, ο επικεφαλής της ρωσικής μάδας Βάγνερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε Ρώσο πολεμικό ανταποκριτή, είπε πως για να εκαθαριστεί το Ντόνμπας χρειάζονται 1,5 με 2 χρόνια. Για να φτάσουν οι Ρώσοι στο Δνείπερο θα χρειαστούν 3 χρόνια, και τέλος για να φτάσουν οι ρωσικές δυνάμεις στη θάλασσα της Μάνχης, ανέφερε πως έχει το δικό του σχέδιο. Φυσικά η τελευταία δήλωση δείχνει σκέψη για προέλαση μέχρι το Καλέ και τη Γαλλική Νορμανδία. Πρώτη φορά ο επικεφαλής της Βάγνερ προχώρησε σε δήλωση που καταδεικνύει ότι στη Ρωσία ετοιμάζονται για έναν συνολικό μεγάλο πόλεμο, δηλαδή για έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Οι δηλώσεις του Πριγκόζιν δείχνουν πως πιέζει και την ηγεσία της Μόσχας να αποστείλει μεγαλύτερες δυνάμεις στον Ντόνμπας, αν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο πολύ νωρίτερα. Το μόνο που ζήτησε είναι η ηγεσία στη Μόσχα να ξεκαθαρίσει τα αφή θέλει και τα αφή θεωρεί αντικειμενικό σκοπό της ρωσικής επέμβασης στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε, το Μπαχμούτ χρειάζεται να καταληφθεί, ώστε τα στρατεύματα μας να επιχειρούν με μεγαλύτερη άνεση. Μάλλον είναι πολύ νωρίς για να πούμε πως πλησιάζουμε. Οι Ουκρανοί στρατιώτες είναι καλά εκπαιδευμένοι και όπως σε κάθε μεγάλη πόλη, είναι αδύνατο να την καταλάβεις επιτιθέμενος με τοπικά. Τα καταφέρνουμε πολύ καλά. Αν πρέπει να φτάσουμε στον Δνείπερο ποταμό, τότε θα χρειαστούμε 3 χρόνια. Εάν πρέπει να κλειδώσουμε πλήρως τον Ντονέτσκ και τον Λουγκάνσκ, χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλα 1,5 ή 2 χρόνια για να δουλέψουμε. Οι δυτικές χώρες έχουν ξοδέψει πολλά δισεκατομμύρια και πολλά από τα οπλικά του συστήματα στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να αρχίζουν να παρουσιάζουν κενά ασφαλείας. Αντίθετα, οι Ρώσοι αδειάζουν τις αποθήκες τους με παλαιό εξοπλισμό, ενώ υπάρχουν έντονες φήμες πως λαμβάνουν τέτοιου τύπου συστήματα και από Βόρεια Κορέα και Κίνα.